μας στιγμή και εφέρθη αντάξια της ελληνικής ιστορίας. Το πώς έγινε αυτή η συνάντηση το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα σας διαβάσω την περιγραφή την οποία κάνει ο εχθρός της Ελλάδος, ο ίδιος Εμμανουέλε Γκράτσι, ο πρεσβευτής της Ιταλίας, στο βιβλίο του που εξέδωσε και κυκλοφόρησε στα ελληνικά, Il Principio delle Fine, η αρχή του τέλους, όπου περιγράφει τη συνάντηση που είχε με το Μεταξά την 28η Οκτωβρίου στις 3 η ώρα το πρωί, εκείνη την τραγική Δευτέρα που όλη η Ελλάς εκοιμάτω και ο μόνος ο οποίος ήκουσε τον Γκράτσι ήταν φυσικά ο Μεταξάς και δικαίως ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στο βιβλίο «Τα μεγάλα χρόνια του πολέμου» περιγράφει τη σκηνή με ανάγλυφα χρώματα. Λοιπόν, ερχόμεθα στη διήγηση που λέει ο Γκράτσι. Δεν θέλω να σας πω τι λέει ο Μεταξάς, διότι ο Μεταξάς στο ημερολόγιο δεν ανοίγειλε διθυράμβους. Τώρα βλέπετε οι πολιτικάντιδες λένε δώσαμε σκληρές μάχες, πετύχαμε εκείνο, πετύχαμε το άλλο. Παραμύθια, ποιες σκληρές μάχες. Στα ξενοδοχεία της Ευρώπης τρώνε και πίνουνε. Ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του αυτό το επικό συμβάν το περιγράφει με 2-3 λέξεις. Γράφει στο ημερολόγιο του. Αυτά είναι με φωτοτυπίες στο βιβλίο. Νύχτα στις 3 με ξυπνούν ο τραυλός. Ο τραυλός ήταν ένας που ήταν υπηρέτης, σωματοφύλακας, μάγειρας, οδηγός. Αυτόν έναν είχε μόνο. Ούτε είχε αποκλείσει δρόμους. Και κατέβαινε, θα διαβάσετε στο ημερολογιό του, Χριστούγεννα του 39 κατέβηκε στην οδό Ερμού και δεν τον γνώρισε κανείς. Μετά τον ανεγνώρισαν και τον ζητοκράβγασαν. Ας κατέβηκε ένας πολιτικά της οδό Ερμού. Λοιπόν, να μην φύγουμε πλέον από τη δόξα του 40 και κατεβαίνουμε στα σημερινά, τα Άγια της Κυσή. Λοιπόν, νύχτα στις 3 με ξυπνούν ο τραυλός. Έρχεται ο Γκράτσι, πόλεμος, τίποτα άλλο. Τώρα τι γράφει ο Γκράτσι. Σας διαβάσω μία σελίδα από το βιβλίο του στην ελληνική έκδοση. «Εις την ενκυφησία οικίαν του Ιωάννου Μεταξά μετέβην ο λίγο πρώτης τρίτης πρωινής ώρας και όχι με το αυτοκίνητο της πρεσβείας αλλά με το μικρόν ιδιωτικόν αυτοκίνητο του στρατιωτικού ακολούθου οδηγούμενον υπό του ιδίου και συνοδών ένα μόνο διερμηνέα για να συνεννοηθεί με τον σκοπόν. Εφτάσαμε έξω της οικίας του Μεταξά ακριβώς στις 3:10. Όταν ο συνοδεύων ημάς διερμηνεύσει είπε εις τον σκοπόν ότι ο πρεσβευτής Ιταλίας επιθυμεί να κάνει μια επίγουσα ανακοίνωση στον κύριο Πρωθυπουργό, ο σκοπός είσαι να χτυπά επανειλημμένο στο κουδούνι για να ξυπνήσει την υπηρεσία. Μέχρι ότου δοθεί από μέσα η απάντηση και παρήλθον αρκετά λεπτά, διότι ήταν φυσικόν κατά την ώρα εκείνη όλοι να κοιμούνται, η αγωνία μου είχε ενταθεί και η συνείδησή μου με επίεζε σκεπτόμενος ότι την στιγμή εκείνη εγενόμην συνένοχος μιας ατιμίας. Είδα επιτέλους να ανάβει το φως και το Μεταξά να κατεβαίνει, με γνώρισε και διέταξε τον σκοπό να με αφήσει να περάσω. Μου έδωσε το χέρι και μου οδήγησε ένα μικρό σαλόνι. Μόλις εκαθίσαμε του είπα ότι έχω να του κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο. Ήχησε με τα προσοχής να το διαβάσει. Παρακολούθησα την συγκίνησή του και στα χέρια του και στα μάτια του. Τα μάτια ήταν γαλανά. Όταν τελείωσε την ανάγνωση, εσήκωσε το κεφάλι του και κάρφωσε τα μάτια του επάνω μου με σταθερά φωνή και βλέποντάς με κατάματα μου είπε «Αυτό σημαίνει πόλεμον». Η συζήτηση εγένετο στη γαλλική. Του είπε «Alors c'est la guerre». Του απήντησε αργά και σιγά ότι τούτο θα ήταν δυνατό να αποφευθεί αν η ελληνική κυβέρνηση μου απήντησε «Όχι». Διότι και τεχνικός ακόμη θα ήταν τούτο αδύνατο να γίνει. Του προσέθεσα, αν ο στρατηγός Παπάγος υπορούσε δια του ασυρμάτου, ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε, όχι αδύνατον, η ευθύνη του πολέμου βαρύνει απολύτως την Ιταλική κυβέρνηση. Εψιθύρισα, δεν χάνω την ελπίδα. Ο Μεταξάς εσηκώθη και με συνόδευσε μέχρι της θύρας χωρίς να μου δώσει απάντηση. Έφυγα υποκλινόμενος με το βαθύτερο σεβασμόν πρώτου γέροντος αυτού
που επροτίμησε τη θυσία αντί της υποδηλώσεως. Έφυγα ταπεινωμένος και με σφιγμένη την ψυχή μου από μίσος δια το επάγγελμά μου. Από το όχι και το αδύνατον που δεις μου επανέλαβε και όταν ακόμα έφευγα, ο Μεταξάς εσχημάτισε αμέσως την απόλυτη βεβαιότητα ότι ουδεμία συζήτηση υποχωρήσεως εκ μέρους του ή μπορούσε να γίνει. Η άρνηση υποταγής, το όχι του ή το απόλυτον και κατηγορηματικόν. Αυτή είναι η μόνη ιστορική αλήθεια δοσμένη με τη γραφίδα ενός εχθρού της Ελλάδος, του Εμμανουέλε Γκράτσι. Και τη Δευτέρα εκείνη σήμαναν οι σιρήνες και άρχισε ο πόλεμος στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου, όπου μας επετέθησαν οι Ιταλοί. Τελείωσε ο Νικηφόρος πόλεμος. Τον Ιανουάριο ο Μεταξάς πεθαίνει. Οι Ιταλοί κάνουν μια μεγάλη επίθεση την Πριμαβέρα, την Άνοιξη, η οποία δίρξε 15 μέρες το Μάρτιο. Δεν μπόρεσαν να περάσουν. Ο Χίτλερ είχε στείλει ειδικούς στρατηγούς να του πούν τη γνώμη τους, όπως ήταν ο στρατηγός Ρίντελερ, στρατιωτικός ακόλουθος της Γερμανίας στη Ρώμη και ο οποίος παραλίγο να συλληφθεί στην κλεισούρα. Είδε ο Χίτλερ ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν οι Ιταλοί και έγινε η επίθεση με πολλά παρασκήνια τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς και στο βιβλίο μου αυτό και στο βιβλίο για τον Γκέμπελς, που είναι μέσα από το ημερολόγιο του η περιγραφή των ελληνοϊταλικών, ελληνογερμανικών και γερμανοϊταλικών σχέσεων. Όταν στις 18 Απριλίου του 1941 καταραίει το μέτωπο, εδώ στην Αθήνα μια μεγάλη προσωπικότης που είχε διαδεχθεί τον Θανόντα Μεταξά, ο Αλέξανδρος Κοριζής, τραπεζίτης, πρωθυπουργός, επειδή κατέρεε η Ελλάς, υφτοκτόνησε με δύο σφαίρες περιστρόφου. Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ιουγκοσλαβία κατελήθησαν, κανείς δεν αυτοκτόνησε. Μόνο εδώ στην Ελλάδα ένας πρωθυπουργός, τον οποίον μεθαύριο δεν τιμά κανείς. Η πολιτική ηγεσία, η ακαδημία, τα πανεπιστήμια και η εκκλησία ακόμη και ο στρατός ακόμη δεν τιμούν αυτούς τους δύο πρωθυπουργούς, οι οποίοι έπεσαν στην έπαξη του καθήκοντος. Κύριε Πλεύρη, θέλετε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες. Ναι. Να τελειώσουμε αυτό. Ναι, βεβαίως. Το Πάσχα, λοιπόν, Μεγάλη Παρασκευή, αυτοκτονεί ο Κοριζής. Υπογράφεται φυσικά η συνθήκη με τον Τσολάκολου, θα τα διαβάσετε και βρίζουν τον Τσολάκολου οι προδότε και τον αποκαλούν προδότη. Ο υπό των προδοτών αποκληθής προδότης, θα διαβάσετε στο βιβλίο μου τις λεπτομέρειες και όλα τα στοιχεία. Φτάνουμε όμως σε ένα σημείο που δείχνει από το βιβλίο του συνταγματάρχου Ιωάννη Λαδά, χουντικός, πρόεδρος του Επαναστατικού Συμβουλίου, που από το 40 μέχρι το 49 πολεμούσε για την Ελλάδα. Αυτός και τα δύο του αδέρφια. Μία μάνα είχε τρεις γιους στο μέτωπο. Και αυτόν τον Ιωάννη Λαδά, τον συνταγματάρχη, τον δίκασε ένας ομοφιλόφιλος ότι είναι προδότης, ο Λαδάς. Γράφει λοιπόν το Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου. Σε αυτό το βιβλίο θα δείτε μια περιγραφή του πολέμου, πολύ ενδιαφέρουσα, και που συναντήθηκε η μονάδα του που υποχωρούσε, συναντήθηκε με τους Γερμανούς. Λέει, ο αντισταματάρχης Δασκαρόλης είχε σπουδάσει στη Γερμανία και γνώριζε πολύ καλά γερμανικά και έκανε το διερμηνέα. Οι Γερμανοί ήσαν μηχανοκίνητοι. Στη φάλαγγά μας ήταν και η δηλοχία των Ιταλών που πιάστηκε εχμάλωτη την προηγουμένη. Φαντάζεστε, υποχωρούσανε μαχόμενοι και πιάσανε δύο λόχους Ιταλών εχμαλώτων. Οι Γερμανοί εξεπλάγησαν όταν επληροφορήθηκαν ότι εμείς υποχωρούντες συλλάβαμε και εχμαλώτους. Τους είπαν στους εχμαλώτους να κατευθυνθούν προς Σκοβίκη και να αναζητήσουν εκεί η Ιταλική μονάδα, αφού τους έδωσαν στον καθένα από μια κλωτσιά οι Γερμανοί και είπαν στους Έλληνες να φύγετε γρήγορα, να μην σας προλάβουν οι Ιταλοί και θα σας τροφοδοτήσουμε εμείς. Και τώρα παραδίνουν τα όπλα τους. Και έχουμε μία πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί έτσι είχε συμφωνηθεί. Έχουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Βερσί, ταγματάρχης πυροβολικού. Αυτοί είναι οι Έλληνες και όχι τα
για πρώτη φορά αριστερά και οι διάφοροι βαρουφάκηδες και όλοι αυτοί και οι άλλοι πολιτικάντες. Όχι, αυτοί είναι οι Έλληνες. Ακούστε ποιοι είναι οι Έλληνες. Ο αξέχαστος ταγματάρχης Κωνσταντίνος Βεσής, όταν πήρε τη διαταγή παραδόσεως των ενδόξων πυροβόλων του, συγκέντρωσε τη μοίρα του, έκανε προσκλητήριο, εκφώνησε ένα λογίδριο στους αξιωματικούς και οπλίτες με πίκρα μεγάλη και αφού αναφώνησε «Ζήτω η Ελλάς», έβγαλε ξαφνικά το περιστροφό του καβάλα στο αλογό του, το ακούμπησε στον κροταφό του και αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των αξιωματικών και οπλιτών του. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτοί δίνουν μάχες. Πολεμάγανε τόσους μήνες και στο τέλος αυτοκτονούν. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Δεν είναι οι σημερινοί καραγκιόζηδες. Του είπανε του μεταξά «Παραδώσου για θα σου κάνουμε πόλεμο». Και λέει «Όχι, δεν παραδίδομαι». Σήμερα στους δικούς μας τους λένε «Δώστε αυτό, δώστε εκείνο» και λένε οι δικοί μας «Μας εκβιάσανε, υποκύψαμε στις πιέσεις». Φαντάζεστε να πηγαίνανε στο Τσίπρα και να του λέγανε «Δώσε αυτό, δώσε εκείνο, αλλιώς έχουμε πόλεμο». Τι θα έκανε, τι θα έκανε. Εδώ μας καρπαζώνουν οι Τούρκοι και δεν έχουν κάθε μέρα παραβιάσεις. Και δεν έχουμε το θάρρος να πούμε στους Ευρωπαίους «Με συγχωρείτε, τα σύνορά μας είναι δικά μας ή της Ευρώπης». Έρχονται οι Τούρκοι και τα παραβιάζουν. Οι Τούρκοι είναι παλικαράδες. Μέχρι και ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο κατέριψαν και δεν τους ένοιαζε τι θα γίνει. Εμείς εδώ έχουμε καρακιοζοποιηθεί σαν έθνος. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα συγκινητικές στιγμές. Συναντούν μία γυναίκα. Ο γιος της ήταν ο ανθιπολοχαγός του πυροβολικού. Ανθιπολοχαγός Λέτας Θωμάς. Έπεσε ηρωικός μαχόμενος στο ύψωμα Μπούμπεση. Στην υποχώρηση τους πλησιάζει μια γυναίκα και λέει «Το 29ο Σύνταγμα είσαστε?» ρωτούσε. «Ναι», της λένε. «Ο δεύτερος λόχος πολυβόλων πού είναι?» «Είδατε τον ανθιπολοχαγό Θωμά Λέκα?» Και λέει ο Λαδάς «Πώς να της πω στη χαροκαμένη μάνα ότι σκοτώθηκε και δεν τη το έπανε». Αυτοί οι άνθρωποι πολεμώντας για την Ελλάδα εκείνο το 40 μέχρι το 41 έζησαν χίλιες ζωές. Και ο επικεφαλής των ο Μεταξάς θα διαβάσετε στην πέμπτη έκδοση αυτού του βιβλίου σε πάνω από 600 σελίδες θα δείτε άγνωστα στοιχεία και πολλές αλήθειες που σας τις κρύβουν. Και ήταν ο δικτάτορ. Ναι, δικτάτορ ήταν. Και ο Μέγας Αλέξανδρος δικτάτορ ήταν. Τι θέλετε. Και χίλια χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δικτατορία είχαμε. Μισό λεπτό. Εγώ έχω μία ένσταση εδώ, κύριε Πλεύρη. Ναι. Δεν ήταν, αναγκάστηκε να γίνει δικτάτορ, γιατί σε έναν εχθρό ο οποίος έρχεται, σε ένα κίνδυνο ο οποίος απειλείται ένας τόπος, δεν μπορεί να έχει πολυφωνία. Πρέπει να πάρει άμεσες αποφάσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, αναγκάστηκε να γίνει δικτάτορ. Ο Μεταξάς πίστευε στον ολοκληρωτισμό και στον αντικοινοβουλευτισμό. Και πρέπει να ξέρετε ότι το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται με αυτό το βιβλίο. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Γιατί τώρα οι λοποδίτες, γιατί πρόκειται περί λοποδιτών. Εδώ μέσα σε έχω όλα τα στοιχεία. Ο εισαγγελέας της Μόσχας, να τα εδώ θα τα δείτε, 2,5 δις έφαγε το ΚΚΕ από τη Ρωσία. Δημοσιεύονται εδώ μέσα. Και ο εισαγγελέας της Μόσχας ζητάει τα λεφτά. Είναι απατεώνες, είναι και εγκληματίες, είναι και προδότες. Παλιά, όχι και τώρα, ίδιοι είναι. Γιατί είναι ίδιοι? Είναι εγκληματίας ο κύριος Κουτσούμπας? Ναι, είναι. Γιατί? Ποιος σκότωσε? Ο ίδιος? Κανέναν. Ναι. Αλλά αποδέχεται τα εγκλήματα των ομοειδεατών του. Συνεπώς είναι και αυτός το ίδιο. Θα δείτε εδώ μέσα πώς πρόδωσαν την 28η Οκτωβρίου που τώρα θα γιορτάσουν οι αρχιπροδότε. Θα γιορτάσουν. Σαν συνεχιστής του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πρέπει να αναλάβει και αυτό στην πολιτική ευθύνη? Τι να αναλάβει, το εδώ πέρα, να βγάζει το ΚΚΕ. Άλλοι έχουν όμως τα κότσια να αναλάβουν. 7 Δεκεμβρίου του 40 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Ο πόλεμος αυτός προκλήθηκε από τη βασιλομεταξική σπήρα. Ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση με την ελευθερία και την πατρίδα μας. Θα δείτε, έστειλε μια επιστολή ο Ζαχαριάδης και λέει να πολεμήσουμε. Μετά του είπαν, τι είναι αυτά που λες? Εμείς είμαστε σύμμαχοι με τους Γερμανούς και αμέσως τα ανακάλεσε με 2 επιστολές του. Και τι λέει? Το πέρασμα της ριζοσπάς της 2 Μαΐου του 40. Το πέρασμα της βασιλομεταξικής δικτατορίας και τα λοιπά. Θα δείτε και ότι ο κύριος εχθρός μας είναι ο Μεταξάς.
Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε το αντίθετο. Έκανε πόλεμο φασιστικό, πόλεμο κατακτητικό. Το ΚΚΕ τα λέει. Πού είναι αυτός ο Μπογιόπουλος που με κατηγορεί εν απουσία μου? Βέβαια, ο Σοκράτης είπε ότι εν απουσία μου επιτρέπω και να με δίνουν. Αλλά πού είναι ο Μπογιόπουλος? Ο κύριος Σοφιανός, ο κύριος Καλβατζής έρχονται εδώ να δούνε τι έλεγε ο Ριζοσπάστη τότε. Οι προδότες, οι συνεργάτες των Γερμανών, που μόλις μπήκαν οι Γερμανοί εδώ, τους απελευθέρωσαν τους κομμουνιστές, η ΓΕΦΠΕ, Γκεχάιμε Φελτπολισάι, η στρατιωτική μυστική αστυνομία, και τους χρησιμοποιούσε για πράκτορες. Και υπογράφαν σύμφωνα με την Γκεσταπό. Θα τα δείτε όλα εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο το μισό είναι φωτογραφίες που δεν τις δείχνουμε, διότι ο κύριος Τάσος λέει ότι θα μας εγκαλέσει το ουσουρού που δεν υπάρχει, αλλά και φυσικά το επόμενο μισό είναι μόνο στοιχεία, έγγραφα προερχόμενα από τους κομμουνιστές. Δηλαδή, τι θα έλεγα στον κύριο Μπογιόπουλο αν ερχόταν εδώ? Θα του έλεγα: κύριε Μπογιόπουλε, τι βλέπω εδώ μέσα, δεν μπορώ να φανταστείτε. Θα του έλεγα του Μπογιόπουλου, να βρω τη σελίδα. Σήμερα τόλμησε ο κύριος Γεωργιάδης να πει μια κουβέντα αλήθεια για τον κομμουνισμό. Και ξεσηκώθηκε όχι μόνο το κύριος Κουτσούμπας.